ιστορία του σαμνιώτικου κρασιού ξεκινάει από την αρχαιότητα. Ο πρώτος που δίδαξε την καλλιέργεια της αμπέλου ήταν ο ήρωας της αργοναυτικής εκστρατείας Αγκαίος. Ενώ το πλοίο Κυρίνια μεταφέρει τα χρόνια εκείνα κρασιά από τη Σάμο σε διάφορα λιμάνια της Μεσογείου. Σήμερα η έκταση των αμπελώνων της Σάμου είναι περίπου 16.000 στρέμματα. Το 98% αφορά το λευκό μοσχάτο της Σάμου. Από το μοσχάτο παράγονται τα φημισμένα κρασιά Σάμος. Στη Σάμο έχουμε το μοσχάτο λευκό μικρόλογο. Αυτή είναι η βασική ποικιλία από την οποία φτιάχνουμε τα διάσημα γλυκά κρασιά της Σάμου. Και παράλληλα έχουμε και 1-2% κάποιες κόκκινες ποικιλίες, από τις οποίες κάνουμε κυρίως ροζέ και λιγότερο ερυθρά κρασιά. Η Ένωση Ενωπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις της Ένωσης, έχει μέλη 25 συνεταιρισμούς και τα φυσικά μέλη όλων των συνεταιρισμών είναι περίπου 2.800 αμπελοκαλλιεργητές. Η Ένωση Ενωπητικών Συνεταιρισμών Σάμου είναι κυρίως εξαγωγική επιχείρηση, με πρώτο πελάτη τη Γαλλία, η οποία απορροφά το 60% περίπου της παραγωγής μας, και από εκεί και πέρα εξάγουμε σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνα, Αυστραλία, σε πολλές χώρες. Γλυκά κρασιά παράγουμε κυρίως κατά ποσοστό 85% περίπου. Έχουμε το Vendoux, το Vendoux Naturel Grand Cru, το Anthemis, το Nectar, το λιαστό μας. Είναι 4 βασικές ποικιλίες κρασιών, παράλληλα υπάρχουν και τα εκκλησιαστικά. Και όσον αφορά τα ξηρά, κυρίως από μοσχάτα, είναι οι ψηλές κορφές, η χρυσή σάμενα, η απλή σάμενα και κάποια άλλα ξηρά τα οποία παράγουμε και τα οποία έχουν σημαντική επιτυχία και αυτά στις αγορές. Η Ένωση Ενωπητικών Συνεταιρισμών Σάμου είναι από τους παλαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, από το 1934. Η ιστορική πορεία απέδειξε ότι η Ένωση δεν ήταν απλώς μία αναγκαιότητα, αλλά μία επιλογή στρατηγικής σημασίας. Το 1970, πρώτη η Σάμος αναγνωρίζεται ως ονομασία προέλευσης και παράλληλα η Σάμος αποκτά διεθνή φήμη στα κρασιά της.